Η απόψινή βραδιά του Συλλόγου μας είναι αφιερωμένη, όπως γνωρίζετε, στην επέτειο από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Από την άλωση της πόλης. Γιατί όσοι έχουμε την τύχη να έχουμε επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη, γνωρίζουμε ότι αυτή η πόλη είναι μοναδική. Γνωρίζουμε τι διασυνδέει την ψυχή του έθνους μας με την Κωνσταντινούπολη, με τη Βασιλεύουσα. Γνωρίζουμε ότι η μισή μας ψυχή βρίσκεται σήμερα στη Μικρασία. Και το γνωρίζουμε αυτό πέρα από εθνικισμούς και υπερπατριωτισμούς. Γιατί η σημερινή μας βραδιά μας δίνει μέσα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε, μέσα από τους ύμνους για την πόλη, μέσα από τις μεστές εισηγήσεις του Παπαγιώργη Τουρλιαδή, μας δίνει τη δυνατότητα να αναστοχαστούμε, να θυμηθούμε και να ξανασκεφθούμε όλα εκείνα τα οποία μας συνδέουν ως έθνος. Τον πυρήνα και την ψυχή και την καρδιά του ελληνικού λαού μέσα στους αιώνες. Τη δύναμη που μας οθεί προς τα μπροστά, αλλά και τα λάθη από τα οποία πρέπει να μάθουμε. Λάθη από τα οποία πρέπει να μάθουμε μαθήματα προκειμένου να μην τα επαναλάβουμε. Σήμερα η βραδιά είναι προφανώς μια βραδιά που θρηνούμε. Δεν θρηνούμε τα μεγαλεία, αλλά θρηνούμε τις αδυναμίες μας. Τις αδυναμίες εκείνες που σε συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές μας οδήγησαν σε μεγάλες απώλειες. Σήμερα είναι μια βραδιά μνήμης, μια βραδιά απώλειας. Αυτή την απώλεια που βιώνει ο κάθε Μικρασιάτης όταν έρχεται η ώρα να αντικρίσει τον ήλιο που ανατέλει από τα μικρασιατικά παράλια, όταν έρχεται η στιγμή να ξανασκεφθεί μέσα του μεγάλος ή μικρός τις ιστορικές του ρίζες. Είναι μια βραδιά όμως αφιερωμένη και στην αδελφοσύνη, στην ειρήνη, στην προώθηση μιας άλλης αντίληψης όχι μόνο για την ιστορία μας, αλλά κυρίως για το μέλλον μας. Γιατί για μας η ιστορία, αυτή η ιστορική μνήμη, αυτή η ψυχή της παράδοσης και του λαού είναι ο φάρος, είναι ο προβολέας που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της ρευστότητας μας δείχνει τα επόμενα μέτρα που πρέπει να περπατήσουμε. Θα κλείσω λέγοντας με την ευκαιρία ότι κάθεται πίσω ο κύριος Αξιωτάκης, ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που ο Λεόν Ελάτιος κάνει μια εκδήλωση αφορμένη στην επέτειο από την άλωση. Ο Φάρος, ο κατεξοχήν σύλλογος των μικρασιωτών στοιχείων μας, έχει αφιερώσει πολλές φορές, έχει δημιουργήσει πάνω σε αυτό και έχει προσθέσει στην πολιτιστική μας παράδοση. Νομίζω ότι η τιμή στις ρίζες του χιώτικου ελληνισμού, η τιμή στις ρίζες του χιώτικου μικρασιατικού ελληνισμού είναι κάτι το οποίο συνδέει τους πολιτιστικούς μας συλλόγους με την έννοια της κοινής πολιτιστικής παράδοσης. Γιατί αν κάτι χαρακτηρίζει εμάς τους χιώτες, το χιώτικο λαό, είναι οι στιγμές κορύφωσης των τραγικών συμβάντων, τα οποία έζησε αυτός ο τόπος μέσα σε έναν αιώνα, από το 1822, πριν από λίγες μέρες είχαμε την επέτειο στο Μελανιός, τη σφαγή του νησιού, τη σφαγή του χιώτικου λαού, μέχρι το 1922, όταν είχαμε την μεγάλη σφαγή του μικρασιατικού ελληνισμού και την προσφυγιά εδώ σε τούτα δόντα χώματα. Σήμερα λοιπόν αναστοχαζόμαστε, βγαίνουμε πιο δυνατοί, γνωρίζουμε τις ρίζες μας, γνωρίζουμε τις παραδόσεις μας και κοιτάζουμε μπροστά, όχι με ένα βλέμμα μίσους, αλλά με ένα βλέμμα αδελφοσύνης, ειρήνης και προοπτικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και να καλέσω για έναν σύντομο χαιρετισμό το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Μισό στο τέλος. Επομένως, να έρθει ίσως ο Μαέστρος. Α, ξεκινάμε κατευθείαν με την εισήγηση. Ο Παπαγιώργης Ολιαδής, που μας έχει κάνει σήμερα την τιμή να προετοιμάσει τα εισηγητικά τμήματα της σημερινής μας βραδιάς, θα είναι εκείνος ο οποίος θα μας περιγράψει με το μισθό του λόγου
την όλη διαδρομή της άρρωσης της πόλης. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να απολαύσετε τη σημερινή βραδιά. Η σκλάβα πόλη κάθεται στο Βόσπορο και κλαίει και ο φιδωτός ο Βόσπορος την συμπονεί και λέει «Πες μου κυρά μου ζηλευτή, πεντάμορφη κυρά μου, γιατί ποτίζεις δάκρυα τα γαλανά νερά μου, σαν δίνε που μου ζήτησες κι εγώ να μη στο φέρω». Και στην απάντησή της η πόλη, η βασιλεύουσα των πόλεων, το προπύργιο του πολιτισμού, το κέντρο της ορθόδοξης χριστιανικής πίστεως, παραγνωρίζοντας όλα τα αγαθά του κόσμου, ζήτησε κατά τον ποιητή το πολυτιμότερο για την ανθρώπινη ύπαρξη, τα τίμητο στα τίμητα, που ελευθεριά του λένε. Μέσα σε αυτό το κλίμα της δόξας και του θρύλου, της αναμονής και της προσδοκίας, του θρύλου και της πραγματικότητας, θυμόμαστε απόψε, σεβασμιότατε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, θυμόμαστε απόψε την άλωση της πόλης του Κωνσταντίνου, του μεγάλου για την ιστορία και εις Αποστόλου για την Εκκλησία, πρώτου χριστιανού βασιλέα και αυτοκράτορα. 11 Μαΐου του 330 μετά Χριστόν. Τα εγγένεια της καινούργιας πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού κράτους συνταράσσουν την οικουμένη και οι επιθυμίες του λαού δονούν τους εθέρες, καθώς ο ιερός κλήρος δέεται στο Θεό ανακράζοντας «Κύριε, οδήγησε την καλώς εις τους αιώνας των αιώνων». Και η πόλη του Κωνσταντίνου, η Κωνσταντινούπολη από τότε, γίνεται η Νέα Ρώμη, το κέντρο της απέραντης αυτοκρατορίας των Ρωμαίων, που φεύγει από τη Δύση και μεταφέρεται στην Ανατολή. Αυτό, η μεταφορά, η Δύση ούτε το συγχώρησε μέχρι τώρα στην Ανατολή, ούτε και θα το συγχωρήσει ποτέ. Έτσι αρχίζει και προχωρεί μέσα στο χρόνο η ιστορική πορεία της βασιλεύουσας. Και παρά τις αντίψωες συνθήκες που συνάντησε και τα ολέθρια λάθη των αρχόντων της, η πορεία της ήταν πάντα ανωδική. Στο εξής, πολιτεία και εκκλησία θα αποτελούν τις δύο πηγές ισχύως του Βυζαντίου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός της προφητείας του Αγίου Ανδρέα του κατά Χριστόν Σαλού, όχι του πρωτοκλήτου του Αποστόλου, κατά τον 10ο αιώνα, την οποία είπε στο μαθητή του Επιφάνιο. Γνώριζε, του λέει, πως δεν πρόκειται να την τρομοκρατήσει κανένα έθνος μέχρι τη συντελεία των αιώνων, επειδή ποτέ κανένας δεν θα την κατακτήσει ούτε θα την πάρει. Έχει δοθεί στη Θεοτόκο και κανένας δεν θα μπορέσει να την αποσπάσει από την αγκάλι της. 6 Απριλίου 1453 αρχίζει η πολιορκία της πόλης, η οποία γίνεται πιο στενή και ασφυκτική από τις 23 Μαΐου, μετά την τελευταία πρόταση του Μωάμεν προς τον τελευταίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο XI τον Παλαιολόγο, περί παραδόσεως. 29 Μαΐου 1453, τρίτη πρωί, η πόλης εάλλου. Μία αυτοκρατορία 1.123 ετών, η μακροβιότερη στην ιστορία του κόσμου, έπεσε.